Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, το γνωστό ΕΝΕΓΙΛ, και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Επαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου, γνωστό ως ΕΕΚ, στεγάζεται από το 2006 σε λιόμενες αίθουσες στην περιοχή του Άι Γιάννη του Χωστού, σε χώρους κυριολεκτικά παντελώς ακατάλληλους. Το ΕΝΕΓΙΛ αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα ειδικής αγωγής του νομού Ηρακλείου, με μαθητές που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή και της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Δεν υπάρχει στο νομό άλλο ΕΝΕΓΙΛ και με αριθμό μαθητών που συνεχώς αυξάνεται. Το ΔΕΕΚ έχει δεκάδες εγγεγραμμένους μαθητές ηλικίας 15 έως 21 ετών με πολυαναπηρίες, τετραπληγίες, σύνδρομα, βαριά νοητική υστέρηση και αυτισμό. Τα παιδιά των παραπάνω σχολείων στεγάζονται σε επικίνδυνες και ανεπαρκείς αίθουσες, πλημμυρίζουν το χειμώνα με τμήματα στις οροφές που είναι ετοιμόρροπα, μέσα στα χώματα και στις λάσπες, που με τα νερά της βροχής καταλήγουν μέσα στο χώρο του σχολείου. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας είναι το τελευταίο περιστατικό στη λειτουργία του σχολείου που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Ηράκλειο, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς μπροστά στο σχολείο υπάρχει ένα χωμάτινο βουνό, ένα βουνό με συνεχείς κατολιστήσεις που είναι έτοιμο στην κυριολεξία να καταπλακώσει το σχολείο, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα εκεί. Όποτε βρέχει, ο εξωτερικός χώρος όπου γίνεται η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών γεμίζει λάσπες, κάνοντας σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση στην κεντρική είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα οι αίθουσες να τίθονται εκτός λειτουργίας. Η πρόσβαση, ξέρετε πώς γίνεται, με ξύλινες παλέτες. Πατάνε δηλαδή τα παιδιά πάνω και μπαίνουν μέσα στο σχολείο. Αυτές είναι οι συνθήκες του 21ου, στον 21ο αιώνα που είμαστε και μάλιστα για σχολεία ειδικής αγωγής παντελώς ακατάλληλα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι σε μία αίθουσα 3x5 που βαφτίζεται γυμναστήριο, γίνεται γυμναστική, εργασιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, η ατομική υγιεινή των παιδιών. Ανεπαρκής είναι βέβαια και ο προάβλιος χώρος, όπου στηβάζονται οι μαθητές. Μαζί με όλα τα άλλα τώρα, με την έλλειψη αιθουσών και τα λοιπά, υπάρχει απουσία συντήρησης, μόνωσης του σχολείου. Υπάρχουν ηλεκτρολογικά ζητήματα που συνθέτουν ένα σύνολο εκρηκτικών προβλημάτων. Μολονότι η επικινδυνότητα του κτηρίου έχει επανειλημμένα καταγγελθεί από το Σύλλογο Γονέων, τους εκπαιδευτικούς και άλλους μαζικούς φορείς της περιοχής, η ανέγερση νέου σύγχρονου, ασφαλούς εκπαιδευτηρίου αποδεικνύεται ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από το 2006 μέχρι σήμερα, παρά τις υποσχέσεις και από κυβερνήσεις, από δήμους, από νομαρχίες παλιότερα, περιφέρειες κτλ. Όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί, αντί να λύσουν προβλήματα, προσθέτουν προβλήματα. Κάθε χρόνο αυξάνονται οι περικοπές σε υγεία, παιδεία, στην ειδική αγωγή. Αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και την ειδική αγωγή ως επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι η ίδια ταξική αντιλαϊκή στάση διαχρονικά που έχουν υιοθετήσει βέβαια και οι περιφέρειες και οι δήμοι σε όλη την Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση του Ηρακλείου, που έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση και τις ελλείψεις στο θέμα της σχολικής στέγης. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεστε να πάρετε εσείς ως κυβέρνηση για να δοθεί άμεση λύση στο πολύ οξυμένο πρόβλημα στέγασης του σχολικού συγκροτήματος ΕΝΕΓΙΛ και ΕΕΚ στο Δήμο Ηρακλείου, με την ανέγερση νέου, σύγχρονου και ασφαλούς σχολικού κτηρίου με την ευθύνη του κράτους, χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα βεβαίως, για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής. Και τέλος, μέχρι την ανέγερση του νέου σχολείου, ποια είναι τα μέτρα, τα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, σε συνεργασία προφανώς με το Δήμο, για τη συντήρηση του κτηρίου, την αποφυγή ατυχημάτων των μαθητών με έκτακτη κρατική επιχορήγηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, θέτετε ένα θέμα. Είχα την ευκαιρία να απαντήσω και την προηγούμενη εβδομάδα σε σχετική ερώτηση για το ίδιο ακριβώς σχολείο στη Βουλή. Θέτετε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και θέτετε ένα θέμα το οποίο πράγματι χρονίζει πολλά χρόνια και η κατάσταση λίγο πολύ. Δεν είχα εικόνα αυτό που αναφέρατε για το βράχο που είναι επικίνδυνος, αλλά εν πάση περιπτώσει θέτε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πολύ κατάσταση έτσι ακριβώς όπως την περιγράψατε. Ευτυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σχετικά με την προώθηση και επίλυση αυτού του θέματος, το οποίο αφορά μια κατηγορία η οποία, αν μη τι άλλο, δεν χρειάζεται την ευαισθησία μας, χρειάζεται το σεβασμό μας. Το ευαισθησία είναι πολύ πιο
εντός εισαγωγικών. Νομίζω ότι θέλει τον σεβασμό και πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε σε αυτά τα παιδιά, και ιδίως θα μιλάμε για ένα νομό σαν τον νομό Ηρακλείο, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους της χώρας, να μην έχει τουλάχιστον ένα κατάλληλο ειδικό σχολείο για την στέγαση και επιμόρφωση των παιδιών που φοιτούν εκεί. Επομένως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, λοιπόν, έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και της αρμόδιας περιφερειακής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας της Κρήτης. Δοκιμάστηκε η λύση της εμίσθωσης ενός άλλου ακινήτου, το οποίο δεν κρίθηκε κατάλληλο από όσο γνωρίζω. Πλην όμως, ο Δήμος Ηρακλείου έχει βρει ένα κατάλληλο οικόπεδο, το οποίο είναι σαν, έχει χαρακτηριστεί σαν κοινοφελής χώρος. Είναι στην Πολεοδομική Ενότητα Θερισσός Δειλινά Μασταμπάς Κορώνη, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο σαν σχολείο, και εκεί θα προτίθεται να αναγερθεί το σχολείο αυτό. Η Επιτροπή Καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας εξετάζει το αίτημα. Θα σας καταθέσω και δύο χαρτιά, και την απάντηση του Δήμου Ηρακλείου, που είναι πολύ σημαντική, αλλά και το κτηριολογικό πρόγραμμα το οποίο έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Παιδείας για την ανέγερση του σχολείου, το οποίο έχει πράγματι χώρους μέσα, οι οποίοι αρμόζουν στο επίπεδο που χρειάζονται αυτοί οι μαθητές, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η μόρφωσή τους. Έχει μέσα όλους τους απαραίτητους χώρους, κατάλληλο χώρο ακόμα και για αποδυτήρια, για φυσικοθεραπείες, κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας. Μιλάμε για ένα χώρο συνολικά ο οποίος θα φτάσει 189 τετραγωνικά για χώρους διοίκησης, 445 τετραγωνικά για κοινωνικούς χώρους, 258 τετραγωνικά για χώρους φυσικής αγωγής, 894 τετραγωνικά για χώρους διδασκαλίας και 560 τετραγωνικά για χώρους διδασκαλίας. Θα καταθέτω αυτά προκειμένου να έχετε πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση για το σχολείο αυτό. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον και της κυβέρνησης για τη σχολική στέγη, έχουμε κάνει τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν προσκλήσεις 5 ειδικές για τα σχολεία ουσιαστικά στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, στο οποίο ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότησή του, και η οποία θα εξεταστεί έτσι και αλλιώς κατά προτεραιότητα λόγω και του θέματος και της σοβαρότητας την οποία έχει αναδείξει. Υπάρχει αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος, υπάρχει πρόσκληση για την αστική αναζωογόνηση, υπάρχει πρόσκληση για τις μελέτες. Μπορεί εκεί λοιπόν ο Δήμος να καταθέσει την πρόσκληση του. Πέρα από αυτό, συνολικά η κυβέρνηση και στο πλαίσιο του Recovery Fund, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προτείνει τη χρηματοδότηση δράσεων ανέγερσης σχολικών κτηρίων σε όλη την επικράτεια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως είπα πριν και για την περίπτωση της Σάμου, υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι παλιά και τα οποία χρειάζονται είτε σοβαρή ανακαίνιση, αντισεισμική θωράκιση, είτε ανέγερση νέων κτηρίων, και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να κάνουμε μια προβολή των αριθμών μαθητών που θα έχουμε σε 6 χρόνια. Τους ξέρουμε, είναι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα. Σε 4 χρόνια θα πάνε νηπιαγωγείο, σε 6 χρόνια θα πάνε δημοτικό σχολείο. Οπότε ξέρουμε και τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια και έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο για να γερθούν οι κατάλληλες σχολικές μονάδες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι πράγματι έχουν σοβαρή έλλειψη σχολικής στέγης, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών, η οποία προβλέπεται τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, και για να κλείσω με αυτό, επειδή πραγματικά το θέμα προσωπικά με έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ, δεσμεύω προσωπικά ότι θα εξαντλήσω συνεργασία με το Δήμο κάθε δυνατότητα να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες και να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης το συντομότερο δυνατό, να βγει ο διαγωνισμός, να ανεγερθεί το σχολείο. Και ένα σχολείο 2.500 τετραγωνικών, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε τη διαδικασία προκειμένου τα παιδιά του Ηρακλείου, αυτή η ειδική κατηγορία που θέλει το σεβασμό μας, να έχουν σύντομα ένα καινούριο κτίριο για τη μάθησή τους. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, δεν θα θέλαμε να αμφισβητήσουμε την πρόθεσή σας, την ευαισθησία σας, το σεβασμό απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Βεβαίως, πάντα η ευαισθησία και ο σεβασμός κρίνεται εκ του αποτελέσματος, γιατί όλοι είμαστε ευαίσθητοι. Το θέμα είναι πώς στην πράξη αποδεικνύεται αυτό. Ένας λοιπόν επιπλέον λόγος για την επίλυση κτηριακών θεμάτων, ειδικά στην ειδική αγωγή, είναι η ανάγκη για ολόπλευρη κοινωνική προσφορά απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και την αναπηρία. Θα έλεγα είναι δείκτης προόδου και πολιτισμού, ανθρωπιάς θα έλεγα, της κοινωνίας. Υπάρχει μια μελέτη
Θα μου πείτε τώρα δεν είναι όλα δική σας αρμοδιότητας, αλλά για να δείτε πώς το θέμα των υποδομών σχετίζεται με αυτό που λέμε εκπαιδευτική διαδικασία, ανθρωπιά, σεβασμό και πάει λέγοντας. Υπάρχει μελέτη που λέει ότι το ποσοστό μαθητών ειδικής αγωγής στη χώρα είναι από τα χαμηλότερα και κυμαίνεται από 1,8 έως 2,9 σε σχέση με το γενικό μαθητικό πληθυσμό. Στα γενικά και επαγγελματικά γυμνάσια είναι μηδενικά στις μισές περιφερειακές διευθύνσεις, ενώ για τα λύκεια το ποσοστό αγγίζει το 80%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα δεν είναι απλά να φτιάξω ένα σχολείο, που βέβαια αυτό είναι το αντικείμενο της ερώτησης που συζητάμε, έτσι, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη διάσταση το όλο πρόβλημα. Η κακή λοιπόν κτηριακή κατάσταση των ειδικών σχολείων που φιλοξενούνται σε παλιά κτίρια προκάτε αίθουσες καθιστούν την καθημερινότητα και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα έλεγα, δυσβάσταχτη και απαγορευτική για την ουσιαστική επιστημονική και παιδαγωγική παρέμβαση. Αν μέχρι σήμερα μένουν όρθια, θα έλεγα, τα σχολεία και της ειδικής αγωγής, αλλά και γενικότερα όλα τα σχολεία, δεν οφείλεται στο κράτος. Το κράτος έχει βγάλει την ουρά του απ' έξω, αλλά κυρίως τη φιλότιμη και ακούραστη δουλειά εκπαιδευτικών και γονείων που σηκώνουν αυτό το σταυρό του μαρτυρίου. Και κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες από την κεντρική κυβέρνηση, από το κεντρικό κράτος, στους δήμους που αφορούν την σχολική στέγη, τη συντήρηση υποδομών, και άλλες αρμοδιότητες, προσέξτε, χωρίς πόρους και με αποψηλωμένες τεχνικές υπηρεσίες, χωρίς μηχανικούς, συντηρητές, ηλεκτρολόγους και άλλο προσωπικό. Και καλούνται τώρα οι σχολικές επιτροπές με ψίχουλα, που είναι φύση αδύνατον, να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα πώς πρακτικά θα λυθούν τα προβλήματα του υφιστάμενου σχολείου μέχρι να φτιαχτεί το νέο σχολείο που θα πω αμέσως μετά, γιατί για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες οι γονείς αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στη τσέπη. Η λειτουργία των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από χορηγίες, προσφορές γονέων, ιδιωτών, από εθελοντική δουλειά για να λύσουν στοιχειώδεις ανάγκες. Για το θέμα τώρα που κουβεντιάζουμε του σχολείου, βεβαίως υπάρχουν οικόπεδα που είναι χαρακτηρισμένα. Δεν είναι μόνο αυτό στην περιοχή Θερίσου, Κορώνη Μαγαρά, αν καλά κατάλαβα. Στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Θερίσου, συνοικίαση Θερίσου. Υπάρχουν και άλλα. Έχει υποδειχθεί στην περιοχή Γιώφυρο, οδός Εκάβης κτλ. Δηλαδή υπάρχουν χαρακτηρισμένα οικόπεδα, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές διαχρονικά είχαν δώσει υποσχέσεις με τα κτηριολόγια, ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία της μελέτης, ορίμασης μελετών κτλ. Δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς. Εγώ θέλω, δεν θα σας αμφισβητήσω, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, λόγω της επικινδυνότητας αυτού του σχολείου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος. Άρα όλα αυτά πρέπει να επισπευθούν, άμεσα να καταλήξετε και στο θέμα της χρηματοδότησης. Θα είναι μέσω Αντώνης Τρίτσης, θα είναι απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα είναι μέσω ΕΣΠΑ με την παράταση που έχει πάρει μέχρι το 2021 και να επισπευθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, χρηματοδοτικά εργαλεία, σε κάθε περίπτωση όχι με σύμπραξη και δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είμαστε κάθετα αντίθετοι, και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσετε στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Και τέλος, και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ανοχή, να διασφαλίσετε και το θέμα της μεταφοράς των μαθητών από και προς το σχολείο. Και το λέω αυτό διότι αντιλαμβάνεστε ότι με τα ειδικά μισθωμένα λεωφορεία μειωμένης μεταξύ ή με διάφορους άλλους τρόπους μέσω χρηματοδότησης περιφερειών κτλ. Δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Εκεί θέλει να έχουν ένα δικό τους πούλμαν που θα τους φέρνει και θα τους πηγαίνει στο σπίτι τους με προσωπικό μέσα για να μπορέσει να προσέχει αυτά τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ θεωρεί ότι όλα αυτά δεν είναι στη σφαίρα του ιδανικού και του φανταστικού, προκύπτουν ως μια ρεαλιστική αναγκαιότητα με βάση τις δυνατότητες που έχει η επιστήμη, την εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης, προκειμένου να ανακουφίζει τον ίδιο τον άνθρωπο από τα προβλήματα και τις δυσκολίες του. Ευχαριστώ.